Αλήθεια, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πώς είσαι? Εδώ όλα καλά. Κώστα, θα ήθελα και ένα σχόλιο για τον Δημήτρη Παπανότα που είπε ότι το Survivor υποβαθμίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Κοίτα να δεις. Είναι reality, εντάξει. Όλα τα... Ναι, reality επιβίωση, εντάξει. Δεν ένιωσα ποτέ ότι υποβαθμίζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπειά μου. Πώς σου φάνηκε το σχόλιο του Μαρτίκα για τη Μαρία Αντωνά? Τι είπε ο Μαρτίκας πάλι? Μαρία Αντωνά, πώς τη βλέπεις? Στην αρχή αγνώριστη. Μετά την αναγνώρισα. Γιατί? Η μεγαλύτερη ανακάλυψη της ανθρωπότητας ήταν η φωτιά. Η δεύτερη μεγαλύτερη ανακάλυψη της ανθρωπότητας είναι το μακιγιάζ. Από κακία. Κακή και χοντράδα. Καλύτερα να λείπουν αυτά τα σχόλια. Και όταν μιλάμε και για γυναίκες, καλύτερα να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί είναι και άκομψο. Πώς έγινε συμφιλίωση με τον Τριαντάφυλλο? Πώς αποφάσισες να σηκώσεις το τηλέφωνο να τον καλέσεις για συνέντευξη? Κοίτα, δεν κρατάω κακία σε κανέναν. Πόσο μάλλον στον Τριαντάφυλλο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που είναι έτσι λίγο, ξέρεις, εκδηλωτικός, μιλάει πολύ, λέει πράγματα τα οποία δεν τα εννοεί. Δηλαδή, νιώθω ότι έχω να κάνω με ένα μικρό παιδί και τον αντιμετωπίσω με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, με πήρε τηλέφωνο, δεν το σήκωσα ποτέ και είπα, για τηλεοπτικούς λόγους κιόλας, για να έχω κι εγώ ένα θέμα για να παίξω στην εκπομπή, ας τον πάρω τηλέφωνο, κάνω την συνέντευξη για να είμαστε όλοι οκ. Okay. Πριν να ανοίξουν οι κάμερες, συζητήσατε ότι ρε, εσύ είχες πει αυτό και εσύ αυτό ή τίποτα, ναι, το πήγατε? Λέει, όχι, όχι, μου λέει, μας μπήπει η δημοσιογράφη, μου λέει, άστα να πάνε. Εμείς. Με ρωτάγανε κάθε μέρα, μου λέει, πώς σου φάνηκαν αυτές οι δηλώσεις. Και νευρίασα, μου λέει, εγώ και είπα όλα αυτά τα πράγματα που είπα για σένα. Αλλιώς θα σε είχα βγάλει νικητή. Αντίνε, θέλω και ένα σχόλιο για αυτό που υπόθηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Σου φτιάξατε ζωή που έβγες από το Σαββατοκύριακο και βρήκες ζωή. Και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο βρήκες. Γιατί όσο να τα πω τώρα, όσο ήσουν Σαββατοκύριακο, μαγκούφα ήσουν. Μήπως όταν πήγες το πρωινό έριξε τα στάνταρ της? Εντάξει, σοβαρού και αστείου λέγονται πολλά. Η αλήθεια είναι ότι όσο ήταν στο... Καλά, δεν ξέρω και τα προσωπικά της Ελένης, αλλά ναι, μπορεί να είναι ένας καλός γιονός όποιος πηγαίνει στην εκπομπή του Λιάγκα να βρίσκει σύντροφο, να γίνεται η ζωή του καλύτερη, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει και δίκιο, ναι. Εσύ στην προσωπική σου ζωή? Εγώ μια χαρά είμαι. Ακούγονται, γράφονται, συζητιούνται. Εντάξει, μια χαρά είμαι. Τελικά. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε, εσύ ενδιαφέρει και κανέναν? Αν ενδιαφέρονται να σου στείλουν ή να μην σου στείλουν, βρίσκεσαι σε σχέση ή όχι? Όχι, έχω απαντήσει παιδιά χίλιες φορές αυτήν την ερώτηση. Καλύτερα ας το αφήσουμε γιατί δεν μ' αρέσει πλέον. Σε τι φάση είσαι με τις συζητήσεις για το άλλο project που σκεφτόσουν? Καμία συζήτηση. Ναι. Τίποτα δεν γίνεται, δεν έχει καμία εξέλιξη. Πιστεύω είναι και πάρα πολύ νωρίς. Είμαστε στο. Καλά, δεν είναι νωρίς πλάκα-πλάκα, είναι Γενάρης. Τώρα είναι που πρέπει να. Λοιπόν, ακούτε εκεί πέρα στα κανάλια. Άμα θέλετε κάτι να κάνω, τώρα στείλτε μου μήνυμα, πάρτε με τηλέφωνο. Είναι Γενάρης. Λοιπόν, εντάξει, τέλεια. Αυτό προτείνεται για να κάνει εκπομπή. Τώρα, βέβαια, το ενδεχόμενο αυτό για σχέση και τα κορίτσια να στείλουν και αυτά λίγο μαγκώθηκε. Σου λέει τώρα. Κοίταξε, άμα είναι τουαλέτα και θέλει να στείλει. Συγγνώμη τώρα, βλέπεις. Του έκανα μια ερώτηση. Δεν ήθελε να απαντήσει. Τι είπε? Όχι, τελειώσαμε. Θέλω να πω. Τελειώσαμε. Δεν θα αρχίσω από τώρα. Γιατί βλέπουμε και τα stories. Σας παίρνω λίγο. Τηλιές βάζεις. Βλέπουμε τα stories εκεί πέρα με τα παπουτσάκια από τα ίδια μέρη αυτό τσούκου τσούκου. Εντάξει, βέβαια είναι δικαίωμά του να μην θέλει να ξεστεί. Επειδή η προηγούμενη σχέση του με την Ευρυδίκη είχε προηγηθεί πάρα πολύ. Και γενικά νομίζω ότι και προς το τέλος είχαν πιεστεί και οι δύο πάρα πολύ. Νομίζω ότι θέλει αυτό να το προστατεύσει αυτή τη φορά και καλά κάνει κιόλα. Να σας πω τι μου θύμισε. Θυμάστε που ψάχναμε το πλακάκι όταν ξεκίνησε η σχέση τη Γαριφαλιά Καλιφόρνη με τον Χρήστο Μάστορα? Νομίζω. Και έχουμε κάνει κι εμεί τη ζωή μα. Νομίζω ότι έρχεται το επόμενο, το sequel. Ξέρετε τι λένε, ότι αν δεν ανεβάσεις τα παπουτσάκια σου με τον σύντροφό σου ή τη σύντροφό σου, δεν προχωράει σε άλλο level η σχέση. Η αλήθεια είναι αυτή, θα πιστούμε κι εμείς. Θέλω να ρωτήσω τώρα που έχουμε τον Χάρη, όχι για την προσωπική ζωή του Βασάλου, αυτό οκ, για τα τηλεοπτικά. Δηλαδή, έχεις ακούσει εσύ κάτι, θα μπεις να έχεις ο ίδιος. Επειδή μου σαν σκέψει κάποιος κάτι... Πέρυσι μίλαγε με την Μπάρκινγκ για ένα ταξιδιωτικό project. Ναι, με τον Φίλιππο. Είχε προτείνει κάτι, το είχαν προτείνει. Νομίζω αλλά... είχαν κάνει και πιλότο, Χάρη. Αυτό δεν είχε προχωρήσει, γιατί τον ήθελε η Μπάρκινγκ και τον ήθελε και η Σίση στο... Χαμογέλα και η πάλι. Απάντηση στον Δημήτρη Παπανότα όσον αφορά την αξιοπρέπεια, το πόσο θίγεται στο Survivor ή όχι. Survivor. Κοίτα, γενικά ο Βασάλος είναι ένα άτομο εμένα που μου αρέσει όπως απαντάει. Είναι... έχει κρατήσει από τα παιδιά που έχουν βγει από reality μία σοβαρότητα. Και ένα χιούμορ που έχει. Και ένα χιούμορ που δύσκολα μπορεί να το καταλάβει κάποιος, αλλά έχει χιούμορ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ μία τάκα που είπε ότι όλο αυτό με τον Τριαντάφυλλο και η συνέντευξη, η συνάντηση που έγινε, έγινε και για τηλεοπτικούς λόγους. Αυτό κρύβει μία αλήθεια που δύσκολα θα μπορούσες να την ακούσεις από κάποιον ότι.
Πήγα και έκανα μια συνέντευξη που δεν πήγε μόνο του. Έγινε μια συζήτηση και συνεννόηση και με τη Βένια την Καραγιάννη που είναι η συνέντευξη. Τώρα μετά ακούσει ο Τριαντάφυλλο, ήξερε... το έκανε για να γίνει θέμα σκαλέτα μόνο. Είναι έξυπνο ο Τριαντάφυλλο. Και ήξερε ότι αυτό θα πουλήσει πολύ περισσότερο αν πάει ο Κωνσταντίνο ο ίδιο παρά να γίνει μια συνέντευξη στην εκπομπή από κάτω. Επειδή έχω συνεργαστεί με τον Κωνσταντίνο και είναι σαν να τον βλέπω μέσα στο meeting να του λένε Κωνσταντίνε, πήγε να κάνει μια συνέντευξη στον Τριαντάφυλλο. Όχι, ρε παιδιά τώρα. Όχι με την έννοια ότι δεν θέλει τον Τριαντάφυλλο. Όχι το στυλ. Πάλι εκεί το πάτε. Αυτά εδώ εκεί να γίνεται. Επειδή το ξέρω. Ήταν ωραία κουβέντα όμως. Ήταν ωραία κουβέντα, αλλά γι' αυτό νομίζω ότι το είπε κιόλας όπως είπε ο Χάρης, θέλοντας να πει ότι έλα τώρα, αφού ξέρετε όλοι, να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν πήγα γιατί θέλω να τα ξαναβρω μαζί του. Πήγα γιατί είχε γίνει μια συζήτηση και έπρεπε να γίνει. Με τον Τριαντάφυλλο όλοι θέλουμε να τα έχουμε καλά. Εγώ θέλω να πει τώρα λίγο για το Survivor, γιατί γενικότερα παιδιά αυτό είναι. Υπάρχει ως κουβέντα σε πολλές παρέες και τηλεοπτικές για το θέμα Survivor και αυτό που είχε πει ο Δημήτρης Παπανώτας για το αν φύγεται ή όχι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια με όλο αυτό που προβάλλεται. Και θέλω να πεις και τη γνώμη τη δική σου. Γιατί δεν τρώνε, το ότι είναι άπλητοι, ότι θίγεται η ανθρώπινη υπόσταση. Και σου λένε, παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει κόσμος εκεί έξω που είναι η ζωή του αυτή και η καθημερινότητά του να μην έχει δυνατότητα να κάνει μπάνιο και να φάει. Μη το περνάτε μέσα τηλεοπτικά. Δεν θίγεται καμία υπόλοιψη. Είναι ένα reality παιχνίδι που παίζεται παγκοσμίως. Ξέρεις τι υπογράφεις όταν πας εκεί, ότι δεν θα φας, δεν θα κάνεις μπάνιο και ότι θα, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να αγωνίζεσαι για να έχεις μία πυρουνιά φαγητό. Θα μπορούσε αυτό να γίνει και να υπάρχει εφόσον υπάρχουν οι βασικές ανάγκες επιβίωσης. Δηλαδή, να μπορούσε να κάνεις τον μπάνιο σου, να μπορούσε να σιτίζεσαι. Δεν είναι survival. Αλλά είναι κανόνες αυτό. Είναι βασικά πράγματα. Αφού έχει κάποιους κανόνες, ρε παιδιά. Υπάρχει το fear factor που πας εκεί και ξέρεις ότι θα φας κουλίκια, θα φας κατσαρίδες και όλα αυτά τα πράγματα. Για να επιλέγεις να πας εκεί και να διεκδικείς 100 και 200 χιλιάρικα δολάρια. Δεν σε σέρνει κανένας. Δεν σε σέρνει κανένας. Είναι επιλογή σου για το κλίμα. Είναι σαν τη λύση αυτό που έχει δημιουργήσει στο project. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι ως project, στο project απευθύνεται ο Δημήτρης Παπανώτας. Δεν τα βάζει με κάποιο συγκεκριμένα. Σου λέει ότι το project θίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εγώ βάζω τα δεδομένα να ακούσω την κουβέντα. Δηλαδή ο κάθε Χάρης, αν και εγώ είχα την άποψη του Δημήτρη, θα κάνω υπόδειξη σε ένα κανάλι, ποιο project θα πάρει όταν ένα project και για να το πάρεις πληρώνεις σου λέει ως σκέψη, λεφτά. Σου λέει ως σκέψη, όχι, εγώ το πώς κρίνω το project. Παιδιά, ό,τι υπάρχει στην τηλεόραση και το MasterChef που υπάρχει. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Μπαίνεις μέσα για να διεκδικήσεις ένα έπαθλο γιατί πρέπει να μαγειρέψεις καλά. Αλλά πρέπει να έχεις και στοιχεία reality μέσα. Άλλο γιατί το reality, εγώ καταλαβαίνω πώς το λες. Δεν το λέμε στα πλαίσια αλλά του reality. Έχουν διώξει ανθρώπους που ήταν, μπορούσαν να κάνουν reality, όχι τώρα σοβαρά. Επειδή MasterChef παρακολουθώ όλα τα χρόνια. Είναι άνθρωποι που έχουν τέτοιες ιστορίες ζωής για το συγκεκριμένο. Τέτοιες ιστορίες ζωής. Περνάνε και μηνύματα. Και εγώ που είμαι. Ως τηλεθεάτρος του λέω, όχι, άσε τώρα που είμαι εδώ στο Star και στο κανάλι. Έλεγα να δεις που αυτός θα μπει, γιατί έχει τέτοια ιστορία. Και δεν μαγείρευε καλά. Απλά το θέμα εδώ δεν είναι το θέμα το reality. Εγώ δεν πάω σε αυτό. Πάω στο ότι η κουβέντα όλη έχει εστιαστεί στο ότι αν ή όχι φύγει το γεγονός ότι δεν έχουν τις βασικές ανάγκες κάποιοι άνθρωποι που άνθρωποι άλλοι είναι άστιγοι έξω και πεινάνε. Εκεί είναι η ερώτηση. Γιατί υπόνεται αυτό τώρα ενώ βλέπουμε το Survivor 420.000,25 χρόνια. Γιατί πέρσι τρώγανε. Πρόπερσι τρώγανε. Τώρα σου λέει πάλι ότι θα γίνει. Έλα τώρα. Πότε τρώγανε. Εδώ ο πρώτος παίκτης τώρα που αποχώρησε ο Παπαδόπουλος, ο Παύλος, μέσα σε 10 μέρες έχασε 9 κιλά. Για πέρσι λέω και πρόπερσι. Τώρα δεν ξέρω. Τι όλοι βγήκανε σκελετωμένοι. Δεν έβλεπα με τα delivery που λέγανε αυτά. Στο συγκεκριμένο project. Όχι, σε άλλο είσαι. Πέρσι βλέπει. Πέρσι βλέπα. Και πέρσι αυτά που έγιναν. Που τρώγανε εμείς. Έγινε πιο μετά. Παπανώτας αυτό είπε στην ουσία. Ότι κάπως είναι σκέψη. Ότι αυτό το concept εκμεταλλεύεται το ένστικτο του πεινασμένου ανθρώπου. Ο οποίο μπορεί όταν πεινάει και όταν είναι σε συνθήκε άθλιε να έχει νεύρα να μην είναι ο εαυτό του και να κάνει reality. Αυτό που λέμε. Αυτό είπε ο Δημήτρη. Πάμε σε κάτι άλλο.